Κάποια κύριε μαλάκα. Στον αέρα είμαστε. Τώρα είμαστε. Ωραία. Τώρα είμαστε. Εντάξει. Λοιπόν. Δώσ' μου τα στοιχεία σου, δώσ' μου τα στοιχεία σου. Δώσ' μου τα στοιχεία σου. Καλημέρα. Έκανε dumping jumping λέει, το 93. Όποιος δεν το πιστεύει, έτσι, αυτός το είπε. Κόκκινε, πότε έκανες jumping jumping, ό,τι θέλησες, και είπες πως δεν έγινες αμπελαλέ ένας θεός ξέρει. 2.35 μπορεί να γράφεις ό,τι θέλει. Τώρα που κοντεύει Πάσχα και μεγάλη εβδομάδα, ήταν την ίδια, θα μας πει ο ήταν την ίδια χρονιά που πήρε στον τελικό. ότι έχει κάνει και ασκητής και μοναχός στην Ερμό. Όχι, μοναχός δεν ήμουν ποτέ. Ούτε ασκητής έγινε ποτέ. Μπορεί να λες ό,τι θέλει. Εγώ ο Γρηγόρης Κόκκινος, ο Μακεδόνας, ο Χριστιανός, ο Βορειοϊρλανδίτης. Γρηγόρη, θες να πάω στο Καζαντζόγλιο σήμερα! Θα πας, 3.30 θα πας. Θα μείνεις εδώ να ακούσεις τον κόσμο. Ακούς, θα μάθεις εδώ να μάθεις τα συναισθήματα του κόσμου. Τα οποία έχουν να κάνουν με Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Είδες αν βαριέται. Πώς τον βγάζεις κάρτα ότι βαριέται. Όχι, όχι. Εγώ Μακεδόνας! Πώς τον βγάζεις κάρτα. Πώς τον βγάζεις κάρτα ότι βαριέται. Εγώ βαριέμαι. Το κοπρόσκυλο. Πάμε σε διάλειμμα. Εγώ βαριέμαι. Πάμε ρε σε διάλειμμα. Ο Μακεδόνας! Λοιπόν, η πρώτη ώρα ήταν που ξέρεις τη Βρώμη. Τη Ρώμη. Η Βρώμη μπαίνει στο γάλα το πρωί. Εσύ ξέρεις από Βρώμα. Ξέρεις τη Ρώμη εσύ. Και είσαι κοσμογυρισμένος από την Ελλάδα. Ξέρω τη Ρώμη. Καλά. Επειδή θα κάνει γκαλερία αυτός και επειδή εγώ είμαι άνθρωπος της τέχνης. Πάμε. Και άνθρωπος ο οποίος εμπνέει. Επνέει τους ανθρώπους της τέχνης για... Αλλά αυτά που σε κάναμε προπόνηση και μας τα παρουσιάζεις. Ναι. Θα σε πάρω μαζί μου, αλλά πρόσεξε πώς θα είσαι. Μην μου ντυθείς έτσι που σου πέσανε οι μουστάρδες εχθές στο πουκάμισο και ψάχναμε να βρούμε στην Αρατζιώτης εκεί πέρα. Εμένα να κάνουμε με το Άβας. Σου πέσανε οι μουστάρδες και την σάλτες στο κουράκι. Ρε παιδιά, έχετε δει άνθρωπο να φεύγει από κυλιόμενες σκάλες. Αλλά έπρεπε να το ξέρω να τραβάει. Αυτό δεν φταίω εγώ. Ποιος θέλει, οι σκάλες που τελειώσανε. Δεν ήταν κυλιόμενες, ήταν ευθεία. Που σε πάει... Κυλιόμενες σκάλες, δεν είπα. Δεν ήταν σκάλες, ρε βλάκα, ήταν αυτό που σε πάει ευθεία. Κυλιόμενος διάδρομο. Αυτό ήταν. Ωραία. Πώς γίνεται, έχεις ένα διάδρομο, όχι να κάνει διάδρομο και να πέφτει. Κατά εκείνο όταν πηγαίναμε γυμναστήριο στα κλεφτά εγώ μαζί του, τον πατούσε, έπεφτε στα πορτεζόν τα δικά του, γελούσε. Λοιπόν, τώρα κατάφερε μόνος του, από το να γυρνάει να μιλάει σαν πίσω. Ξέρεις τι έγινε. Εγώ που να ξέρω ότι μιλούσαμε τον Κώστα Μακεδόνα. Τελειώνει ο διάδρομος και ξαναρχίζει ο Μακεδόνα. Ο Μακεδόνας λοιπόν θύμισε. Παράσει το διάδρομο. Γυναφρικά φταίνε. Έναν εξωγήινο να φέρει κάμερα. Δεν υπάρχει να μην έχω μια κάμερα. Ο Κουλιανός θα έχει διπλωθεί στη μέση. Ο Μακεδόνας. Ο διάδρομος σταματάει και ξεκινάει μετά από 10 μέτρα. Εντάξει. Εγώ δεν το ξέρω. Τι μου χαλάρω. Δεν το ήξερες. Δεν το είδες όταν ξεκινούσε ο διάδρομος. Αφού ήμουν με τον κόλο πίσω ρε μιλούσα. Λάθος. Τον κόλο σου τον προσέχεις. Αυτό είναι που λέει. Θα πέρε καμπάνω στη μέση. Γελάς ε. Δεν ήταν γελία, συγγνώμη. Γελάς. Δεν ήταν αστείο. Ήταν αστείο. Δηλαδή μην δεις άνθρωπο να πέφτει, εσύ να γελάς. Εσύ να γελάς, θα έπεφτα εγώ. Εγώ θα γελούσα και θα είχες πεθάνει από τα γέλια. Εντάξει. Θα έπρεπε να μάθεις πώς λειτουργεί το βίντεο από το κινητό μου. Επειδή πριν 4-5 χρόνια είχε βρεθεί ο Κόκκινος με το ψηφίδι, είχα πιει κανένα 2-3 ποτήρια παραπάνω. Περνάω εγώ από απέναντι και με φωνάζουνε. Και να λέω ψηφίδι για τον άξονα της γης, το θυμάσαι. Όχι. Όταν έγινε ο σεισμός Γρηγόρη και έγινε το τσουνάμι, ο κεντρικός άξονας της γης έκανε ένα κρακ και αποκλίναμε τις πορείες μας από τη γη. 21 χιλιοστά και τι λέω ο Κόκκινος. 30! 21! 30! Μισή ώρα μαλώναν, εγώ έφυγα, πόσα χιλιοστά αποκλίναμε από τη γη λόγω του τσουναμιού. Είναι η μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα που καταλαβαίνεις. Με ένα ουίσκι ακόμα είναι και στην Ευρώπη. Το ξέρω ότι θα πει. Είσαι ηλίθιος. Να μας πει πρώτα. Να μας πει τι θέλει και μετά. Να τον κρίνεις από το ποδόσφαιρο, ρε. Χτυπάει το ποδόσφαιρο. Ξέρεις τι θα πει για τα υπόλοιπα. Ξέρω, ναι. Τι θα πει. Βόλεϊ μπάσκετ θα παίξει κανονικά. Εάν το κάνει αυτό είναι μεγάλη. Μα την Παναγία, άμα πει τα αντίθετα, δεν θα την κλείσει την κάμερα. Θα το σαπίσω εδώ πέρα. Λοιπόν, το σαπίσω εδώ πέρα, δεν γλιτώνει. Άντε μόρι κουράδα τώρα. Στο πέμπτο το σύνολο. Γιατί περνιάζει για φτωχός. Τώρα πόσο βλάκας μπορεί να είναι αυτός. Δηλαδή
Πόσο χάζω. Αφού μου κόκκινε, όταν διαβάζει διαφημίσει, κάνω την προσοχή μου να μην καταπιεί τη γλώσσα σου. Μαζί μα είναι η Χάνκου, κορυφαίο κατασκευαστή ελαστικών. Θα το πετάξω από το μπαλκόνι, γυρνά. Λοιπόν, πάμε πάλι γιατί δεν είναι. Χάνκου! 2-31-0-90-90-90. Τσούκου, 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 τσούκου. Δεν το έχει αφήσει. Τσούκου, τσούκου, τσούκου. Ο βραχείο ανάδο μου πονάει, θα λες. Καϊβάνι. Τι θα κάνεις εσύ. Φωνάξω, εσύ. Γιατί πρέπει να υποστηρίξεις την άποψή σου. Τι θα φωνάξει. Μπαίνεις, κάνεις register στο site. Register. Ναι. Το register τι είναι. Τα... Κρύε μπούλι, έλα. Έλα μπούλι, κρύε. Μη τα κρύα σου. Μη τα κρύα σου τα αστεία τα παγόβουνα, βρε κόκκινε, σαν τη μέρα σήμερα. Δεν μου λες. Κουράζεις, μας κουράζεις. Εσύ το λες. Εγώ το λέω αυτό. Και το κοινό από κάτω. Ανηφόρα ανεβαίνει τώρα. Εντάξει. Σ' ακούει. Τέλειο. Πες το ύφος του καλού παιδιού. Έχεις καμία καλύτερη ατάκα να πεις. Δεν έχω λάθος. Μας κουράσες ρε. Καλοκαίρι είναι ρε. Μας έκλεισες και το κλιματικό. Εγώ στέκεις. Φέρτε εδώ πέρα. Βάλτε. Μισοπαίδος πάλι. Φυλακές εδώ στα διαβατά. Δεν θα το γυρίσουνε το νούμερο λέω να κλείσουν τα ραδιόφωνα οι φυλακισμένοι. Έτσι λες εσύ. Έτσι λέω εγώ. Τον είχε το Μαραγκό 30 λεπτά δεν είπε τίποτα ούτε ο Μαραγκός στον κόκκινο. Μπαίνω μέσα τον ρόκλι να μην σας έρθει σ Εγουρούνι. Και τι λέγανε. Για τον Παναθηναϊκό. Υπαντολή από τον Παναθηναϊκό να μην πει τίποτα. Είναι φίλος με τον Παναγκό. Βγάλ τον 10 λεπτά. Βγάλ τον 1 τέταρτο. Να τον ακούσουμε. Είναι... Το βγάλει 35 λεπτά. Γύρισε όλο στη... Τη Βελώνα. Πήγαμε να το σώσουμε μετά. 2.500 στο ίντερνετ είναι λίγο. Τι λες ρε βράδυ. Ίδια ώρα Ελλάδος. Ίδια ώρα Ελλάδος. Ναι, ναι, ναι. Ναι, έτσι λες. Έτσι είναι. Όλα, δεν τα ξέρω όλα ρε φίλε. Ίδια ώρα έχουμε. Μπα. Δηλαδή είναι κάποιος... Έχει δύο τώρα είναι η ίδια ώρα που είναι εδώ. Ναι. Μάλιστα. Ίδια ώρα. Εντάξει. Η μεγαλύτερη διαφορά που έχω... Δεν με νοιάζει ρε. Εγώ ήθελα να πω... Η μεγαλύτερη διαφορά είναι με το Λονδίνο, με το κέντρο. Δεν με νοιάζει με το Λονδίνο και το Κολονδίνο ρε. Άλλο σε λέω εγώ. Σε λέω να πούμε στη Σιλουή. Πώς τη λένε. Στη Σουηδία τι ώρα είναι. Λοιπόν. Μία ώρα πίσω είναι. Μία ώρα πίσω. Είδες που δεν τα ξέρεις. Στην Ευρώπη τα ξέρω όλα. Είπα στην Ευρώπη ξέρω. Στη Σουηδία τι είναι. Εντάξει, κάνα μια ώρα λάθο το τρεφείο. Ένα ερώτημα λάθο το είπε. Δεν πάμε καλά, δεν μπορεί να σου πει. Πες, δεν ξέρω ρε μια ώρα. Το Cape Town είναι μια ώρα πίσω. Μα, είπα για την Αφρική δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Ξέρω όλες τις ώρες της Ευρώπης. Λέω, όλες τις ξέρεις. Όλες. Ωραία λέω. Μπορεί το κινητό του να του δείχνει όλες τις ώρες δεν μπορεί. Με σταυρώσεις τώρα δεν έκανα λάθο. Τι να σε σταυρώσει ρε παιδί. Άμα έπρεπε να σε σταυρώσω λέω, πόσα λάθη έχει κάνει. Έπρεπε να είχαμε 47 Ιησούδες να είμαι στο σταυρά πάνω. Πού θα φάτε. Έχουμε συνάδει, δεν θα πάμε στο 1801 που πηγαίναμε κάθε Πού θα πάμε στο 1602. Όχι, θα πάμε σε ένα μπαράκι. Σε μπαράκι θα πάμε. Σε μπαράκι, εδώ στην Τούμπα. Του Βιώτικο θα γίνει το... Την Τούμπα μπαράκι. Του Βιώτικο. Θα ανακοινώσω και το πού για τους μαθητές. Πάρε με μετά το... Της, η απόφυτη του 87-88 για να ξέρουν πού ακριβώς θα γίνει. Οι λαμαρινάδες ξέρετε τώρα, ναι. Λαμανάδες. Μετά όταν θα πάω στο σπίτι λέω, τα φανάρια να προσέχεις, τα κόκκινα δεν θα. Θα σε πάω, εγώ να σε πάω. Ξύπναμε να σε πάω. Πού να με πας. Στο σπίτι να σε πάω μετά. Να με ξυπνήσεις. Όχι, ξύπνα εσύ εμένα λέω, μετά όταν τελειώσεις. Να σε πάω σπίτι λέω, σώ και αυλαβή. Μετά από εκεί από τον παράκι. Μετά από τον παράκι, ναι, ναι. Μετά δεν θα οδηγήσω ρε φίλε. Τι θα πας με τα πόδια. Θα πάρω ταξί και θα πάω. Α, με ταξί θα πάω. Άμα είναι να πιω. Ναι. Δεν υπάρχει λόγο να σου πω κάτι. Είναι η πιο απλή λύση. Το ταξί. Η πιο χρήσιμη. Και να σου πω κάτι. Θα δώσει 10 ευρώ παρά 3 χιλιάρικα στο Λαμαρινά. Όχι είναι 3 χιλιάρικα. Στο Λαμαρινά. Όχι είναι 3 χιλιάρικα. Σου πω κάτι. Πες μου, ναι. Θα σου πω πώς μπορεί να την πατήσει. Πώς πήγε και πες μου. Γιατί πραγματικά μου συνέβη. Σου συνέβη. Λοιπόν, πάω και πίνω 2 ουζάκια με ένα φίλο. Μόνο. Πραγματικά 2 ουζάκια για ένα γρήγορο. 2 μπουκάλια ουζο. Όχι, 2 ουζάκια. Ναι. Αυτά είναι. Πόσα λέει ML είναι, 100 ML είναι πόσο. Ναι, ναι. 2 ουζάκια. Ουζάκια, ναι. Κατεβαίνω προ το σπίτι. Δεν έχει σημασία που. Με τα μάξι. Με τα αυτοκίνητα. Ναι. Λοιπόν, πώς πάω να χαμηλώσω τη φωνή από το ραδιόφωνο. Σε παίρνει ο ύπνος. Όχι ρε, όχι. Δεν με παίρνει, μεσημέρι ήταν. Α, μεσημέρι. Βλέπω μια μεγάλη κυρία σε ηλικία, η οποία κυκλοφορεί στην περιοχή της Καρλάου και της Τούμπας, προσέχετε τους οδηγούς, λέω, ναι. Η οποία δεν βλέπει. Το κεφάλι είναι με την καμπούρα, γερή να είναι γυναίκα, μπορεί να είναι κάποιο πρόβλημα, δεν προχωράει από το δρόμο. Και κάνω ζιγζάκ για να τα αποφύγω. Και λέω τον. Αυτά τα τι τα γκέσο ρε κόκκι. Λοιπόν, δεν ρε, φίλε, δεν κάνω το πιλότο. Σου λέω τώρα πρόσεχε να δεις τι παθαίνει. Και τελικά που... Αχ, χτυπά ξύλο. Ναι, ναι. Έπεφτα πάνω στη γυναίκα. Μάλιστα. Τα αρχίζαμε. Ναι. Ο Σουρομενάκιας που σκότασε την καημένη τη γιαγιά. Ναι. Πρώτα απ' όλα έστω φυλακή, μπορούσα να πάθω. Ναι. Που δεν είχα πιει, αλλά ναι. Είναι πολύ. Σου λέει μια μπύρα μπορεί να πιει και να οδηγεί. Ξέρω τι θα έκανε.
Τι να κάνεις. Θα την εγκατέλειπες τη γριά και θα έπαιζε την γριά και μετά θα μπορείς να πεις ότι θέλεις. Σίγουρος, φίλε, έχω κάνει πράγματα τα οποία δεν χρειάζεται να πω στον αέρα. Δεν εγκατέλειψα ξένους. Όχι. Είσαι φιλάνθρωπος. Δεν είμαι φιλάνθρωπος. Είμαι άνθρωπος. Είσαι άνθρωπος. Δεν είμαι εξωγήινος. Αυτή είναι η διαφορά μας. Εγώ λέω θα την πατούσες στη γριά. Δεν λέω ότι είμαι καλός. Και με τα ούσα που έφυγες, ούτε θα καταλάβαινες ότι πέρασες από πάνω από την γριά. Όχι, φίλε. Σοβαρότατα. Εντάξει, και το λέω συνειδητά. Έχω οδηγήσει και πιωμένος στο παρελθόν. Ποτέ. Έχω οδηγήσει και πιωμένος στο παρελθόν. Δεν με τιμάει που το λέω. Λέω λοιπόν συνειδητά, επειδή δεν μιλάω σουρωμένος. Να πιεις, λέω συνειδητά, επειδή το λένε το μάτι του, επειδή γυαλισμένο, ναι. Επειδή το λένε και απλανές βλέμμα που λένε, ναι. Ανέσεις βλάχος. Ήπιες τέσσερα, ναι, ποτήρια κρασί, τρία ποτήρια ουίσκι, ας το ρημάδι το αυτοκίνητο, ναι. Πάνε πάρτο την άλλη μέρα. Μπράβο, ρε Γρηγόρη. Όσα φέρνει στιγμή, δεν τα φέρνει ολόκληρη ζωή. Μ' αρέσεις που είσαι. Χτύπα ξύλο κάτι θα γίνει. Ναι, Γρηγόρη. Χτύπα ξύλο κάτι, γιατί χτυπάς το κεφάλι σου. Ναι, λέγε, ρε Γρηγόρη. Λοιπόν, χτύπα ξύλο κάτι θα γίνει, θα τρέξει και δεν θα προλαβαίνει. Εγώ που πάτησα δύο πεζούς χωρίς να είμαι ευρωμένος, δεν θα κάνω τίποτα. Να σου το πω διαφορετικά. Ποιος σοβαρός και άνθρωπος υγιής, λίγος, στοιχειοδός, θα το άντυχε αυτό το πράγμα. Πάσεις κηδείες και κάνεις το στεναχωρεμένο καραγκιό. Άσε τι κάνω εγώ, μπορεί να με κατηγορήσεις το θέλεις. Δεν θέλεις τόλους κονιάκ έπινες τον Ιούνιο. Τι ήρθε. Στην κηδεία του πατέρα μου είχες όλα τα μεταξά. Ακόμα τον προκαλώ, ακόμα τον παμπούλα τον πληρώνω. Να μας τρελάνει. Λοιπόν. Καραγκιός. Άκου τον 19 Ιουνίου όμως είχε ένα κάρο, λοιπόν, ο μεταξάς έχει... 2.90, ναι. όταν νιώθετε πραγματικά σας αγαπάω. Η γριά δεν υπήρχε, φαντασίωση από τα ούζα ήταν. Υποκλίνομαι πραγματικά. Γιατί είπα εδώ, παρεξηγείτε, εντάξει. Πάμε παρακάτω. Γιατί το λέω ότι είναι το σκουπίδι της χοληψίας. Προκειμένου να τα κάνει τα χαρτιά. Άνθρωπο που τον κοροϊδεύουν για σαρδάμ, για ιστορία και παρεξηγείται. Είναι κομπλεξικός. Είναι κομπλεξικός. Είμαι κομπλεξικός. Ό,τι πει ο Δρακός. Είμαι κομπλεξικός. Είχες από εδώ, το είχες από εκεί, το είχες πάλι σε μένα ήρθε. Κάτι λέει η γυναίκα, φέρ' την ανάπτυξη. Για φέρ' την ανάπτυξη. Τρυπάει το γιαούρτι, φέρ' την ανάπτυξη. Κυρία καλέ. Τρυπάει το γιαούρτι αυτός. Κατάλαβα. Αύριο τι θα κάνουμε. Βρε, φέρ' την κυρία να δούμε το γιαούρτι αυτό. Πώς θα κάνουμε. Δαχτυλάνω όλη τη μέρα, συγγνώμη κιόλας για την έκφραση. Ναι. Ναι. Πού τι βρήκες. Πότε να κάνουμε. Δαχτυλάνω όλη τη μέρα, συγγνώμη κιόλας για την έκφραση. Μετά τα 65 κάνουν σεξ. Το δαχτυλώνω με τι σημαίνει. Ότι αυνανίζομαι δια του δαχτύλου. Ναι. Βρε, από τον καναπέ δεν μπορεί να μας σηκώσει τη γυμνή γκόμενα. Βρε, από τον καναπέ δεν μπορεί να μας σηκώσει τη γυμνή γκόμενα. Ένας σοβαρός δημοσιογράφος. Ναι, όχι σαν και εσένα δηλαδή. Τι δουλειά κάνεις. Γιατί αυτά που να τα μιλήσεις είμαι. Α, σε βρε σου πια, βρε. Λέω εγώ τώρα. Μάθανε τα χθεσινά σκατά τώρα στο Μετρόπολη. Εδώ. Εγώ τα χθεσινά σκατά. Το λες. Ναι, μάθανε, ναι, και κάνουν και αφουγκράζονται κιόλας. Ποιος αφουγκράζεται. Άντε, ρε, βγάλετε το ουίσκι από το κεφάλι σου. Άκου εδώ, ρε μαλάκα. Ρε Καϊβάνη, σε μιλάω για άλλο πράγμα. Δεν μπορείς να αφουγκραστείς τον κόσμο. Όχι, ρε. Κάνω μια δουλειά η οποία δεν αφουγκράζει τον κόσμο. Δεν τον αφουγκράζεις. Όχι, ρε. Ρε Βουβάλη, εγώ τι είπα, ρε Βόδη. Είπα κάτι άλλο. Άκου λίγο. Είπα το ποδόσφαιρο με ένα άλλο οπτικό πρίσμα. Ναι. Και λέω. Αυτό το πρίσμα θέλω να μου το δώσει για μένα τώρα. Το... Γιατί είναι καθαρά Δευτέρα. Γιατί εσύ είσαι βρωμιάρη. Οι άλλοι είναι βρώμικοι. Εσύ είσαι βρωμιάρη. Μάλιστα. Ποιο εμπορικό δεν θα ρουφιάνευε συναδέλφου στον Ανδρώνη πάνω. Ποιον διού. Πε έναν που ρουφιάνευε. Τι είναι. Εμένα πρώτα. Πότε σου. Πώ λέει τη βόδα θα του πάρει ο Σιγιά να έρθω γρήγορα πίσω. Σε παρακαλώ πολύ από του χορηγού εγώ. Το μανούσι. Πόσε φορέ. Εγώ λέω να βγει ο Παύλος ο Ανδρώνης, γιατί λες μεγάλη μαλακία τώρα. Εντάξει, αν τον πήρα ποτέ τηλέφωνο για τέτοιο πράγμα. Ανεβαίνεις πάνω, λέει. Γιατί είσαι βλαμμένος. Όχι. Για αν του είπα ποτέ τέτοιο πράγμα. Όχι, σε προκαλώ, γιατί εντάξει, οι παπαριές έχουν και όρια. Όχι. Ποιος παρεκτρέπεσαι. Παρεκτρέπεσαι τώρα, εντάξει. Εντάξει, εγώ δουλάκι κανενός δεν ήμουν ποτέ. Δεν ήμουν αδερφέ μου, φίλε μου, κουμπάρε μου και μετά από δεν ξέρω, δεν είναι, δεν άκουσα. Εντάξει, άστο. Οι άγγινους έχουν στείλει πάρα πολύ. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Άστα, μπράβο, ναι, τώρα και αυτά τα, αυτές τις μαλακίες κομμένες. Σιγά κουβάτρα κόκκινε, λέει, χαλάρωσε. Καλά, δεν φίλε, οκ. Κόκκινε οι τρεις βαθμοί θα επιστρέψουν στον Ερακλή και θα πάρει κι άλλο ένα βαθμό ο Στόκολη. Ναι. Σύλλογο φίλε, ραφ, ο Άγιος Θεράποντας. Καραγκιόζη. Είστε αλήτες μεγάλη. Δεν τον μάθημα τώρα. Ναι, εγώ δεν είμαι κλέφτης σαν και εσένα. Κατάλαβες. Κλέφτης είναι. Κατάλαβες. Οι προηγούμενοι κλέβανε τουλάχιστον. Κατά αυτοί δεν κλέψανε. ΣΥΡΙΖΑ είμαστε. Εγώ δεν είμαι τίποτα και το ξέρεις. Βρίζει το δήμαρχο. Για ποιο λόγο ρε φίλε το βρίζει. Ποιο δήμαρχο βρίζει. Το μπουτάρι. Γιατί το βρίζει, τι έκανε. Για δεν κάνει λέει τίποτα. Λέω εσύ ρε φίλε τι ψήφισες. Νέα Δημοκρατία. Και μου λέει Νέα Δημοκρατία και μιλάς εσύ ρε. Πλάκα μας κάνεις.
Δεν μπορείς, έχεις φτάσει σε ένα επίπεδο. Γελάω με αυτά, δεν... αυτό δεν είναι επίπεδο. Έχεις...